Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε καλημέρα, να σας πούμε ότι έχουμε πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Η συντροφιά μας μεγαλώνει και ανανεώνεται συνεχώς εδώ στο πρωινό της ΝΕΤ για να έχετε και διαφορετικές οπτικές και εσείς να κρίνετε τα γεγονότα. Είναι χαρά και τιμή μας που θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, μαζί με τον Γιώργο Τερζή, καλημέρα, τον Βασίλη Βασιλόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαρλένα και εγώ, και να δούμε την πρόεδρο. Καλή σας μέρα, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι αν τελικά στο φινάλε της χθεσινής κοινοβουλευτικής διαδικασίας και μετά τις πολιτικές πρωτοβουλίες καθώς και τις δηλώσεις όλων των πολιτικών αρχηγών, η μέρα ξημερώνει διαφορετικά και έχουμε ένα πρώτο συμπέρασμα. Αν έχουμε σήμερα ένα πρώτο συμπέρασμα. Με συγχωρείτε, έχασα την επιστροφή μου. Ναι. Νομίζω ότι με ρωτήσατε αν πραγματικά ξημερώνει μια διαφορετική μέρα. Ακριβώς. Εγώ... Αν έχουμε ένα διαφορετικό, ένα πρώτο συμπέρασμα στη σημερινή μέρα. Δηλαδή η 4η Νοεμβρίου πόσο διαφορετική είναι από την χθεσινή δύσκολη 3η Νοεμβρίου. Εγώ θέλω να ελπίζω πως είναι μια καλύτερη μέρα σήμερα. Έχω αποφασίσει από το πρωί ότι δεν μπορεί, σε αυτή τη χώρα θα υπάρξει κοινή λογική. Σε αυτή τη χώρα θα μπορέσουν οι πολιτικοί να βάλουν πάνω από το δικό του συμφέρον το συμφέρον της πατρίδας. Και το συμφέρον της πατρίδας, το συμφέρον των εργαζομένων, το συμφέρον των συνταξιούχων, ακόμα και εκείνων που σήμερα είναι άνεργοι, είναι να υπάρξει μια ομαλή πορεία. Ομαλή πορεία σημαίνει εκταμίευση της έκτης δόσης, να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας, να μην κινδυνεύουμε με πάυση πληρωμών στην Ελλάδα. Και αυτό θα γίνει αν όλοι μαζί στηρίξουμε αυτή την απόφαση της 27ης Οκτωβρίου, για να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα που είναι αναγκαία, να γίνουν συντεταγμένα εκλογές, συντεταγμένα, και να έχει η χώρα μια κυβέρνηση η οποία θα προχωρήσει. Αυτό μας δίνει μια μεγάλη ευκαιρία σήμερα. Και η μεγάλη ευκαιρία είναι ότι πλέον κανείς δεν μπορεί να κρύβεται. Κανένας δεν μπορεί να υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια όταν δεν υπάρχουν. Όλοι λοιπόν πρέπει με καθαρότητα να πούν στον ελληνικό λαό τι προτείνουν. Τι είναι αυτό το οποίο προτείνουν πραγματικά και το οποίο θα μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Πάντως, κυρία Μπακογιάννη, από ό,τι φαίνεται, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δεν τα βρίσκουν. Δηλαδή, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς είπε συγκεκριμένα θέλω να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και να υπάρξει μια μεταβατική κυβέρνηση ώστε να τακτοποιηθεί η Δανειακή Σύμβαση και ό,τι εκκρεμεί, χωρίς πολιτικούς, με τεχνοκράτες και χωρίς κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε για κάτι τέτοιο. Ακούστε, νομίζω ότι αυτό το οποίο άφησε... Καταρχήν, να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί Πρωθυπουργός να είναι ο κ. Παπανδρέου. Το ξέρει και ο κ. Παπανδρέου αυτό, το ξέρουν και οι βουλευτές του Πασόκ αυτό, το ξέρουν οι πάντες. Άρα, ξεκινώντας από εσείς, εκεί, κυρία Μπακογιάννη, να υπάρξει... εισπράξατε από τη χθεσινοβραδινή ομιλία του Πρωθυπουργού ότι είναι έτοιμος να κάνει το βήμα αυτό, ότι το γνωρίζει, ναι, σας μετέδωσε αυτό το μήνυμα. Αυτό εισέπραξα, αλλά μετά από την προηγούμενη του εμπειρία που το είπε, το λέει σήμερα περιφραστικά ότι δεν είναι κολλημένος στην καρέκλα του. Μπορεί να είναι κολλημένος στην καρέκλα του αρχηγού του Πασόκ, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει στη φάση αυτή. Ως Πρωθυπουργός είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να είναι σε μια κυβέρνηση, και το μεταβατική είναι λάθος, μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Δεύτερον, αυτή η κυβέρνηση εθνικής ενότητας δεν μπορεί να είναι μια κυβέρνηση που δεν θα κυβερνά. Δεν σταματάει η ζωή των Ελλήνων για 2 μήνες, 3 μήνες ή 4 μήνες όσο θα χρειαστεί για να εφαρμοστεί αυτή η σύμβαση. Πρέπει λοιπόν να είναι μια κυβέρνηση που να κυβερνά. Πρέπει να είναι μια κυβέρνηση με ανθρώπους κοινής αποδοχής. Υπάρχουν άνθρωποι κοινής αποδοχής. Αν υπάρχει η βούληση των δύο. Αν δεν υπάρχει βούληση των δύο, δεν υπάρχει τίποτα. Λέτε για ανθρώπους κοινής αποδοχής. Αληθεύει ότι συμμερίζονται τις απόψεις σας και την προσπάθειά σας να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας με τρόπο οριζόντιο, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, πολιτικό προσωπικό, το οποίο ανήκει σε διάφορους χώρους, χωρίς απαραίτητα να μιλάμε για ενσώματες συνεργασίες? Ναι, βεβαίως. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια ότι σήμερα, όταν πριν από 6 μήνες, νομίζω μάλιστα εδώ, στην πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ, το Μάιο, τι 6 μήνες, είχα μιλήσει για την ανάγκη να υπάρξει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Αλήθεια είναι. Εκείνη την εποχή ήμουνα μόνη μου, με χλεβάσανε, με κοροϊδέψανε, είπαν ότι έχω ιδιοτέλεια, ότι θέλω να γίνω το δεκανίκι κάποιου. Δεν καταλάβαιναν ότι ερχότανε αυτό το τσουνάμι.
Και αυτό το τσουνάμι ήρθε και ήρθε με τη χειρότερη του μορφή μετά από το δημοψήφισμα που ζήτησε ο κ. Παπανδρέου. Η Ελλάδα σήμερα είναι ταπεινωμένη, είναι ξεφτελισμένη και κυρίως η Ελλάδα σήμερα δεν έχει προοπτική χρηματοδότησης εάν δεν ξεπαγώσουν τα κονδύλια και οι αποφάσεις αυτές. Δεν έχει κανείς, μα κανείς, το δικαίωμα αυτό. Αυτό μέσα στη Βουλή, και είμαστε 300 και πολλές φορές ακούμε η πολιτική έτσι, η πολιτική αλλιώς, αυτοί οι βουλευτές που είναι σήμερα και στους οποίους και εγώ απευθύνθηκα χθες στη Βουλή, αντιλαμβάνονται ποια είναι η πραγματικότητα, δεν έχουν το άλοθη της άγνοιας. Γι' αυτό και υπάρχουν βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ξέρουν ποια είναι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ξέρουν και οι οποίοι ζητούν εναγωνίως μια τέτοια πολιτική. Επ' αυτού θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μπακογιάννη, τελικά το πρόβλημα είναι ο Παπανδρέου ή είναι η εφαρμοζόμενη πολιτική? Και αυτή την πολιτική θα έρθουν να την εφαρμόσει η ομάδα των σοφών ή των συνετών ή των συνεργαζομένων. Ο λαός, ο κόσμος, ο πολίτης, ο ιδιωτικός υπάλληλος ή ο δημόσιος υπάλληλος, ο άνεργος, θα είναι, δεν θα είναι ουσιαστικά δέκτες μιας ίδιας πολιτικής? Είναι θέμα διαχειριστή το πρόβλημα δηλαδή? Εγώ πιστεύω ξεκάθαρα και το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η κυβέρνηση αυτά τα δύο χρόνια απέτυχε παταγωδώς. Απέτυχε παταγωδώς τα βασικά. Ποια ήταν τα βασικά? Ο επιμερισμός του κόστους. Ο επιμερισμός του κόστους της κρίσης δεν έγινε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα επιμερίστηκε το κόστος στους πολλούς και στους χαμηλόμισθους. Δηλαδή στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, στα χαράτσια. Γιατί χρειάστηκε να μπουν χαράτσια? Διότι δεν μπορέσαν νέος κυβέρνηση να πατάξουν τη φοροδιαφυγή. Γιατί είχαμε τόσο μεγάλα ελλείμματα? Γιατί δεν έγινε καμία ιδιωτικοποίηση? Διότι δεν μειώθηκε ο ευρύτερος δημόσιος τομέας? Αυτά δεν είναι θέματα συνταγής. Είναι θέματα εφαρμογής μιας πολιτικής όπου το ΠΑΣΟΚ ήταν αδύνατον να συγκρουστεί με τα ονομαζόμενα σπλάχνα του. Κυρία Μπακογιάννη, αυτό του πληρώνουμε σήμερα. Απλώς εσείς πιστεύετε ότι η συνταγή από την Τρόικα είναι σωστή, απλώς η κυβέρνηση δεν την εφάρμοσε καλά? Όχι, πιστεύω ότι η συνταγή έχει πάρα πολλά λάθη. Πιστεύω ότι ήταν τεράστιο λάθος της Τρόικας ότι αποδέχτηκε αυτή τη λογική, την ισοπεδωτική. Τεράστιο λάθος. Δεν είναι ανεύθυνοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι έχουν έρθει και οι οποίοι νομίζουν ότι με την ίδια συνταγή μπορούν να πάνε σε όλες τις χώρες. Θεωρώ όμως μεγάλη ελληνική αδυναμία την έλλειψη μιας εθνικής στρατηγικής στη διαπραγμάτευση. Αυτή δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε μια εθνική ομάδα, βρε παιδί μου, η οποία να πάει και να πει ένα λεπτό, κύριε. Στην Ελλάδα που έχουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες, αυτή η πολιτική που προτείνεται θα έχει πολύ μικρότερα αποτελέσματα από αυτήν την οποία προτείνουμε εμείς. Εδώ εμείς, ένα καινούριο κόμμα, ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα κριθεί από τη Βουλή, και πήγαμε στους φιλελεύθερους και πήγαμε στον Όλη Ρεν και του παρουσιάσαμε άλλη πολιτική, την οποία την απεδέχθησαν αυτοί. Να έρθουμε τώρα, άρα, ναι, στα σημερινά, γιατί αυτά τα συζητάμε αρκετούς μήνες και έχουμε ενδεχομένως σωστά και την ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Σήμερα, επιτρέψτε μου να κάνω ένα ερώτημα, ναι, νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο. Μέχρι χθες ζητούσατε από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να ρίξουν τον εκλεγμένο πρωθυπουργό, τον πρωθυπουργό τους. Το κάνανε από μόνοι τους αρκετοί. Χθες, σήμερα, με δεδομένο αυτό που είπε ο Γιώργος Παπανδρέου χθες, ότι συναρτά ουσιαστικά την ψήφο εμπιστοσύνη στην αποψινή με τις περαιτέρω εξελίξεις, θέλει να είναι εκείνος ως εκλεγμένος πρωθυπουργός που θα τρέξει σε εξελίξεις. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Επιμένετε στη θέση σας ή θα πρέπει, θεωρείτε, προϋπόθεση των εξελίξεων, των ομαλότερων εξελίξεων, να πάρει ψήφο εμπιστοσύνη ο Παπανδρέου απόψε? Όχι. Θεωρώ ότι σήμερα ξεκινάει μια μέρα στην οποία πρέπει κανονικά, να, εάν τα εννοούν όλα αυτά ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Σαμαράς, και ελπίζω τέλος πάντων ότι ακόμα και την ίστατη στιγμή το εννοούν, να γίνει μια σύσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να κουβεντιάσουν ο ένας απέναντι στον άλλον. Γιατί έχει γίνει και ζητούμενο. Προσπαθούν να κάνουν κυβέρνηση τηλεφωνικά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Να καθίσουν ο ένας απέναντι στον άλλον, να φωνάξουν και τους υπόλοιπους αρχηγούς, να βάλουν τα πράγματα με ημερομηνίες, με νούμερα πάνω στο τραπέζι και να συμφωνήσουν ποιο θα είναι το επόμενο κυβερνητικό σχήμα. Κυρία Παπαγιάννη, από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται η ψήφος εμπιστοσύνης. Εάν αυτό ο κύριος Παπανδρέου, γιατί ο κύριος Παπανδρέου είναι πρωθυπουργός, αυτός πρέπει να πάει από τον πρόεδρο Δημοκρατίας να το ζητήσει αυτό. Δεν υπάρχει νομικά άλλος τρόπος. Ο πρόεδρος δηλώνει ανεύθυνος και είναι ανεύθυνος.
Άρα ο Πρωθυπουργός της χώρας πρέπει να ζητήσει τη σύγκληση των αρχηγών. Αυτό να γίνει σήμερα. Εάν ο κύριος Παπανδρέου δεν το κάνει σήμερα, κύριοι, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πρέπει να τον ρίξουν. Και πρέπει να τον ρίξουν, κατά τη γνώμη μου, διότι δεν μπορεί από εκεί και πέρα να υπάρχει προοπτική. Αν δεν τον ρίξουν, αν δεν τον καταψηφίσουν και τον στηρίξουν, θεωρείτε ότι μπορεί να τρέξει το σενάριο της κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, ενότητας, συνεργασίας, όπως θέλετε, εφόσον ο κύριος Παπανδρέου φέρει στη Βουλή να επικυρωθεί με 180 ψήφους αυτή τη δανειακή σύμβαση και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε εξελίξεις μέχρι την κατάληξη των εκλογών? Τίποτα δεν αποκλείεται στη χώρα που ζούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι και, αν θέλετε, το επιθυμητό. Μπορεί ο κύριος Παπανδρέου να πάρει την ψήφο εμπιστοσύνη των βουλευτών του. Το βέβαιο είναι, μην κουράζεστε, ότι από την ώρα που θα υπάρχει αυτή η ρήξη και θα πάμε σε άλλη μία πόλωση, η Ελλάδα θα έχει χάσει το στοίχημά της. Δεν αντέχει σήμερα πόλωση. Αυτό το θέατρο σκιών μεταξύ των δύο κομμάτων δεν αντέχεται πλέον. Αλλά δεν αντέχεται όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, όχι μόνο από τους Έλληνες οι οποίοι είναι οργισμένοι, θυμωμένοι στα κάγκελα, για να χρησιμοποιήσω μια πιο λαϊκή έκφραση. Δεν αντέχεται ούτε από τους ξένους πια, οι οποίοι έρχονται και σου λένε ότι, παιδιά, εμείς θέλουμε, σας δώσαμε δισεκατομμύρια, θέλουμε να σας στηρίξουμε, σας θέλουμε μέσα στην Ευρώπη, και αυτό που εμείς κάνουμε, εσείς δεν θέλετε να το κάνετε. Δεν θέλετε να συμφωνήσετε μεταξύ σας, δεν θέλετε τα λεπτά. Θέλετε να επιτρέπετε να βρίζει ο ένας τον άλλον για πράγματα τα οποία είναι είτε αυτονόητα, είτε οφθαλμοφανή, είτε με τα βεβαιότητας δεν μπορούν να αλλάξουν. Αν τελικά, κυρία Πακογιάννη, τα βρουν τέλος πάντων όλοι και υπάρξει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, εσείς πόση διάρκεια πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχει? Δηλαδή, είναι απαραίτητες οι εκλογές? Μετά πρέπει να τακτοποιηθούν αυτά τα θέματα για να πάρουμε την έκτη δόση κτλ. Και μετά να γίνουν εκλογές? Ή επειδή είναι τόσο δύσκολη αυτή η περίοδος, θα έπρεπε να συνεχίσει να κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση εθνικής ενότητας? Κοιτάξτε, αυτή η κυβέρνηση έχει άλλα 2 χρόνια κανονικά εκλογικό χρόνο, έτσι μέχρι τις εκλογές. Το ιδεατό, το απολύτως ιδεατό, θα ήταν να κάνουμε αυτό που κάνανε οι Φίλανδοι, αυτό που κάνανε οι Σουηδοί πριν από εμάς, όταν βρισκόντουσαν σε ανάλογη κρίση, να συμφωνήσουμε σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στον ελληνικό λαό, ότι, βρε παιδάκι μου, είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε για σένα και μόνο για σένα. Να στηρίξουμε, να στείλουμε ένα μήνυμα αξιοπιστίας στο εξωτερικό και τα πράγματα θα ήταν αυτομάτως πολύ καλύτερα. Να σας πω ότι το ιδεατό το βλέπω και εφικτό? Όχι. Δεν το βλέπω εφικτό. Δυστυχώς έχουμε 2 πολιτικές κομματικές ηγεσίες οι οποίες είναι κολλημένες στο χθες, κολλημένες σε ιδέες του χθες. Εάν κάνουν σήμερα αυτό το βήμα, θα είναι ήδη μια μεγάλη πρόοδος. Ας το κάνουν λοιπόν μέχρι την πλήρη εφαρμογή της απόφασης 27 Οκτωβρίου και ας πάμε μετά σε εκλογές να αποφασίσει ο λαός ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο λαός σήμερα δεν θα δώσει απόλυτη πλειοψηφία σε κανέναν. Αντίθετα, θα σας έλεγα, θα τιμωρήσει τα 2 μεγάλα κόμματα για τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται και θα επιβάλλει κυβερνήσεις συνεργασίας ώστε να ανοίξει μια διαφορετική προοπτική. Άρα, Κώστα μου, μισό επ' αυτού. Άρα, σε αντίθεση με αυτό που λέει ο κ. Σαμαράς, μια κυβέρνηση ενός 1,5 μήνα, εσείς λέτε είτε εξάντληση της θητείας 2 επιπλέον χρόνια, από ό,τι καταλαβαίνω, ή κατ' ελάχιστον πιο. Όχι, σας είπα ότι αυτό αποκλείεται. Okay. Αυτό αποκλείεται. Το ελάχιστο που εσείς θέτετε ώστε να εξασφαλιστεί η έκτη δόση, το PSI, η νέα δανειακή σύμβαση, είναι ποιο? Είναι ο Γενάρης. Ο Γενάρης και μετά εκλογές. Κοιτάξτε, όλοι ξέρουμε ότι αρχίζει μια διαπραγμάτευση, δύσκολη διαπραγμάτευση με τον ιδιωτικό τομέα, η οποία πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως από τεχνοκράτες, έτσι δεν θα γίνει από... Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μπακογιάννη. Είναι η τελευταία μας ερώτηση. Ξέρετε, εμείς, επειδή είμαστε στη δημόσια τηλεόραση, έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε και άλλου τύπου ερωτήσεις. Το λέω και για τους τηλεθεατές, διότι ο μοναδικός μας χορηγός είναι ο ελληνικός λαός που πληρώνει καθημερινά την ΕΤ μέσω της συνδρομής του. Ρωτώ λοιπόν, είναι στα πλαίσια της δημοκρατίας, γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε ζητήματα δημοκρατίας, μία ομάδα ανθρώπων σοφών, με ή χωρίς εισαγωγικά, από την αγορά, τον πανεπιστημιακό χώρο, να οδηγεί τις τύχες ενός λαού χωρίς αυτό που λέγεται λαϊκή ετιμιγορία? Κύριε Αρβανίδη,
Η λαϊκή ετοιμιγορία έχει εκφραστεί με βάση το Σύνταγμα πριν από 2 χρόνια από αυτούς και είναι αυτοί οι 300 της Βουλής. Χωρίς την σύμφωνη γνώμη των 300 δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να υποστηρίξουν μια τέτοια κυβέρνηση. Ναι. Να επιμείνω αλλά θέλετε λίγο. Να σας πω κάτι. Να επιμείνω λίγο γιατί σας έχω απέναντί μου και επειδή έχω κάνει σχόλιο επ' αυτού, θέλω και την απάντησή σας για να είμαι τίμιος απέναντί σας. Ο ελληνικός λαός έστειλε στη Βουλή 5. Κοιτάζω και ανάποδα, διότι νομίζω τα παράθυρά μας είναι και θα λέει ο κόσμος τρελάθηκε αυτή. Ο ελληνικός λαός έστειλε στη Βουλή 5 κόμματα. Ο Έλληνας πολίτης ψήφισε συνασπισμό και του βγήκε κι άλλο ένα κόμμα. Ο Έλληνας πολίτης ψήφισε Νέα Δημοκρατία και έχει κι άλλο ένα κόμμα. Και ο ελληνικός λαός ψήφισε Πασόκ για μια άλλη πολιτική και έχει μια άλλη πολιτική. Με αυτή τη λογική, λέω, αν τελικά είναι ηθικό, με εισαγωγικά φυσικά, αυτή η Βουλή να παίρνει τέτοιες αποφάσεις και για τη μία περίπτωση και για την άλλη από το μνημόνιο μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια κινέζικη παροιμία που λέει «Σου εύχομαι να ζήσεις ενδιαφέροντες καιρούς». Mm. Είναι κατάρα και ευχή. Σε αυτή τη Βουλή της έλαχε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο κάθε βουλευτής αυτής της Βουλής, πριν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, στο Συνασπισμό ή οπουδήποτε, δίνει ένα και μοναδικό όρκο. Και αυτός ο όρκος είναι ατομικός και είναι στο έθνος και στην πατρίδα. Mm. Ο βουλευτής δηλαδή, όταν ορκίζεται στη Βουλή, το ξεχνάμε μέσα στην κομματοκρατία που έχουμε, αλλά ο βουλευτής όταν μπαίνει στη Βουλή ορκίζεται μόνο σε αυτό και στη συνείδησή του. Άρα σήμερα αυτοί οι 300 βουλευτές τους έλαχε. Πιστέψτε με ότι ούτε ένας από τους 300, ούτε ακόμα οι συνάδελφοι του ΚΚΕ, δεν θα ευχόντουσαν να ζούνε τις στιγμές που ζούνε τώρα. Λέω όμως ότι την ώρα που ο ελληνικός λαός είναι τόσο οργισμένος με τους πολιτικούς και δικαίως, τόσο οργισμένος με το σύστημα και δικαίως, διότι σου λέει εσείς με φέρατε κύριοι και κυρίες μέχρι εκεί και έχει δίκιο, τώρα τουλάχιστον αυτό το πολιτικό σύστημα πρέπει απέναντί του να αποδείξει, και αυτό δεν γίνεται με λόγια αλλά με πράξεις, ότι βάζει το δικό του συμφέρον πάνω από το συμφέρον το κομματικό, της καρέκλας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται πλέον με ωραία λόγια. Δεν φτάνει να λέμε θα κάνουμε, θα δείξουμε και αυτό και έρχεται η ανάπτυξη. Όχι. Εδώ πράξεις. Είσαι έτοιμος να στηρίξεις μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει μια πολιτική που θα μπορέσει να ξαναδώσει τις συντάξεις απρόσκοπτα και που οι Έλληνες θα κάνουν Χριστούγεννα και που θα έχουμε μια ελπίδα να κινηθεί το εμπόριο και να βάλουμε ένα λιθαράκι μπροστά? Θα το αποδείξετε σήμερα, κύριε Αρχηγή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μπακογιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Καλή σας ημέρα από όλους μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας.